Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 685. Από το βιβλίο Ιερεμίας ο προφήτης, κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον και εδάφιο 18, σελίδα 685, Ιώτα Έψιλον, κεφάλαιο 18 εδάφιο. «Διατί ο πόνος μου είναι παντοτινός και η πληγή μου ανίατος, μη θέλουσαν να ιατρευθεί? Θέλεις είστε διόλου σε με ως ψεύτης και ως ύδατα πατηλά? Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος, εάν επιστρέψεις, τότε θέλω σε αποκαταστήσει πάλι. Και θέλεις είστε ασθενόπιόν μου, και αν αποχωρήσεις το τίμιον από του αχρίου, θέλεις είστε ως το στόμα μου. Αυτοί ας επιστρέψεις προς σε, αλλά εσύ μη επιστρέψεις προς αυτούς, και θέλω σε κάμι προς τούτον των λαών, ο χειρών χαλκούν τείχος, και θέλουν σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλουν σε υπερισχύσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι με τα σούδια να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέει Κύριος, και θέλω σε ελευθερώσει εκ της χειρός των πονηρών, και θέλω σε λυτρώσει εκ της χειρός των καταδυναστευόντων. Αμήν». Να πάμε και στη σελίδα 980, να διαβάσουμε τις πράξεις των Αποστόλων, Ιώτα ήτα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίς 980, πράξεις Αποστόλων, Ιώτα ήτα 1. Μετά δε ταύτα, αναχωρήσας ο Παύλος εκ των Αθηνών, ήλθε εις Κόρινθον. Και βρών τεινά Ιουδαίων ονόματι Ακύλαν, γεγεννημένον εν Πόντο, νεωστή ελθόντα από της Ιταλίας, και πρίσκυλαν τη γυναίκα αυτού, διότι ο Κλάβδιος είχε διατάξει να αναχωρήσω συν πάντες Ιουδαίοι της Ρώμης, προσήλθε προς αυτούς. Και επειδή το ομότεχνος έμενε παρά αυτής και εργάζεται, διότι σαν σκηνοποιεί την τέχνη. Διελέγεται δε εν τη συναγωγή, κατά πάν Σάββατον και επιθέν Ιουδαίους και Έλληνες. Όταν δε κατέβησαν από της Μακεδονίας ο Σίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος συνεσφίγγετο κατά το πνεύμα διαμαρτυρώμενος προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Και επειδή αυτοί εναντιούντο και ευλασφήμουν, εκτινάξα στα ημάτια αυτού, είπε προς αυτούς, το αίμα σας επί την κεφαλήν σας. Εγώ είμαι καθαρός, από του νυν θέλω υπάγει στα έθνη. Και μετά βάσε κήθεν ήρθεν στην οικία την όσο ονομαζομένου Ιούς του, ώστι σε σέβετο των Θεών, του οποίου οικία συνήγετο με την συναγωγήν. Ο Κρίσπρος δε όρχης συνάγωγος επίστευσεν εις τον Κύριον μεθόλου του οίκου αυτού, και πολλοί των Κορινθίων ακούοντας επίστευον και ευαυτίζοντο. Και ο Κύριος είπεν ενικτή προς τον Παύλο διαοράματος, μη φοβού, αλλά ομίλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μετά σου, και ουδείς θέλει επιβάλλει χείρα επισέδει αν σε κακοποιήσει, γιατί έχω λαόν πολλήν εν την πόλη ταύτη. Και κάθισεν εκεί εν έτος και μήνα σεξ, διδάσκων μεταξύ αυτών των λόγων του Θεού. Ότε δε ο Γαλλίων, ο Ανθύπατος της Αχαΐας, οι Ιουδαίοι εσηκώθησαν ομοθυμαδών κατά του Παύλου και έφεραν αυτόν στο δικαστήριο λέγοντες ότι ούτω σπίθει τους ανθρώπους να λατρεύωσε τον Θεόν παρά τον νόμο. Και ότε έμελεν ο Παύλος να ανοίξει το στόμα, είπε ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους, εάν μένει το τι αδίκημα, ήρα διούργημα πονηρών ο Ιουδαίοι, ευλόγως ήθελα να σας υποφέρει. Εάν δεν είναι ζήτημα περί λέξεων και ονομάτων και του νόμου ημών, θεωρήσατε εσείς, διότι εγώ κριτής τούτων δεν θέλω να γίνω, και απεδίωξαν αυτούς από το δικαστηρίο. Πιάσαντες δε πάντες οι Έλληνες σωσθένοι των αρχισυνάγωγων, έτυπτον έμπροσθεν του δικαστηρίου, και παντελώς δεν έμελε το Γαλλίωνα περί τούτων. Αμήν. Η Ιερεμίας, που το όνομά του σημαίνει ο Κύριος υψώνει, ήταν αυτός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός από μικράς ηλικίας, καθώς το Πνεύμα το Άγιο, τα 7 πνεύματα του Θεού περιτρέχουσι διαπάσαν την γην για να βρουν έναν άνθρωπο που η καρδία αυτού να είναι τέλεια, ώστε μέσα από αυτόν, μέσα σε αυτόν και δι' αυτού
να αποκαλύψει ο Θεός τη δόξα Του, τη χάρη Του, το έλεος Του, τη δύναμή Του και τη σοφία Του. Και βρήκε λοιπόν αυτό το νεαρό παιδί, το εγκάλεσε και του είπε, πριν σε γεννήσει η μητέρα σου και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας της μητρός σου, εγώ σε γνωρίζω. Και όχι μόνο αυτό, εγώ σε προγνώρισα και σε κατέστησα προφήτη στο λαό Ισραήλ και στα έθνη. Γιατί? Γιατί εσύ έχεις αυτό το χαρακτηριστικό, το πάρα πολύ ωραίο. Όπου σε στέλνω θα πηγαίνεις. Ό,τι σου λέω θα λες και ό,τι σε διατάζω να κάνεις θα κάνεις. Δεν θα μου φέρεις ποτέ αντίρρηση. Γι' αυτό και εγώ θα σε χρήσω, και τον έχρησε με Πνεύμα Άγιο, και θα σε καταστήσω ως πολυνοχυράν, στήλη σιδηράν, τύχη χάλκινα, εναντίον πάσης της γης, εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων, των ιερέων, του λαού της γης. Θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα σε υπολισχύσει, διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε ελευθερώνω. Όμως πέρασε καιρός και ο Ιερεμίας, απογοητευμένος από τον Θεό, παραπονιέται, γιατί διαπιστώνει ότι ο Θεός τον έχει αφήσει και τον έχει εγκαταλείψει. Η θλίψη του είναι μεγάλη. Αισθάνεται προδομένος από τον Θεό. Αισθάνεται ότι ο Θεός πλέον τον εγκατέλειψε και δεν ενδιαφέρεται για αυτόν. Και το περίεργο είναι ότι είναι αλήθεια. Ότι ο Θεός πραγματικά τον έχει εγκαταλείψει. Και ποια είναι η αιτία της εγκατάλειψης? Είναι η προσευχή του. Η προσευχή του που λέει στον Θεό, καθώς βλέπει τα χάλια του λαού Ισραήλ, την αποστασία του λαού Ισραήλ, και λέει, Κύριε, απέρριψες εντελώς, μας απεστράφεις την Σιών, την απεστράφει η ψυχή σου, επάταξες ημών και για μας δεν υπάρχει θεραπεία, προσμέναμε ειρήνη αλλά ουδέν αγαθών, περιμέναμε τον καιρό της θεραπείας και ειδού τα ροχή. Κύριε, γιατί? Και όχι μόνο εγκατέλειψες το λαό σου, αλλά εγκατέλειψες και μένα. Ο πόνος μου είναι παντοτινός. Η πληγή μου ανίατος, μη θέλουσα να ιατρευτεί. Θέλεις είστε εντελώς ψεύτη σε μένα ως είδα τα πατηλά. Άλλα μου είπες και άλλα κάνεις. Άλλα μου υποσχέθηκες και άλλα γίνονται στη ζωή μου. Γιατί, Κύριε? Τι συμβαίνει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν εκάθισα σε συνέδριο χλεβαστών, ούτε συνεφράνθην. Δεν εκάθισα σε τόπο αμαρτίας, ούτε συμμετείχα. Γιατί ο πόνος μου είναι παντοτινός? Ίχνος ελέους και χάριτος δεν υπάρχει στη ζωή μου. Εντελώς πλήρως εγκαταλελειμμένος. Κύριε, φοβερό το ερώτημα. Εσύ με προσκάλεσες, εσύ με αγίασες, εσύ με έπλησες Πνεύματος Αγίου, εσύ με απέστειλες, εσύ με ευλόγησες, εσύ μου υποσχέθηκες και τώρα εσύ με εγκατέλειψες. Παράξενο. Ο Θεός όμως είναι αυτός που εξηγεί τα ανεξήγητα. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Ο Θεός εξηγεί τα ανεξήγητα. Αυτά που δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπορεί κανείς να μου τα εξηγήσει και δεν μπορεί κανείς να μου φανερώσει το γιατί,
Εκείνος που μπορεί είναι μόνο ο Θεός. Και ο Θεός τι του λέει? Όταν ο ίδιος ομολογεί και λέει ότι δεν αμάρτησα, δεν αδίκησα, δεν ανόμισα, ο λαός ασέβησε, ο λαός αμάρτησε, ο λαός ανόμισε. Εγώ όμως όχι. Το λαό τον εγκατέλειψες, έλεος κάμε, λέει σε τονε Κύριε. Θα έλεγα καταλαβαίνω που εγκατέλειψες το λαό. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τον ελεείς, αλλά εκείνο που δεν καταλαβαίνω βασικά είναι γιατί εμένα με εγκατέλειψες. Και έρχεται τώρα ο Θεός να του πει πράγματα που είναι γραμμένα για τη διδασκαλία ημών, για να καταλάβουμε εμείς ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Ο Θεός είναι Άγιος. Μπορεί να σε εγκαταλείψει, αλλά υπάρχει λόγος. Πρέπει να το καταλάβεις όμως. Και επειδή δεν το καταλαβαίνεις, πρέπει να πας στο Θεό να το εξηγήσει. Και του λέει, δια τούτο, επειδή λέγεις αυτά η Ιερεμία, εγώ σου λέγω, εάν εσύ επιστρέψεις, μετανοήσεις και έλθεις προς εμένα, εγώ θα σε αποκαταστήσω πάλι. Ποιο είναι η αμαρτία μου Κύριε, τι είναι αυτό που θέλεις να κάνω? Και του λέει ο Θεός, θυμήσου πως σε κάλεσα και τι σου είπα. Δεν σου είπα να πηγαίνεις στο λαό αυτό να τον ακούς και να έρχεσαι σε μένα να με συτεύεις, να τον ελεήσω και να τον ευλογήσω. Εγώ σε κάλεσε να έρθεις σε μένα, να ακούς εγώ τι σου λέω και εγώ σε αποστέλω. Έχει υπέρ αυτών, εναντίον αυτών, να κηρύττεις και να προφητεύεις, μήπως και μετανοήσουνε. Φοβερό το λάθος σου. Εσύ στέκεσαι ως μεσίτης υπέρ αυτών. Αυτοί δεν χρειάζονται μεσίτη. Αυτοί χρειάζονται έλεγχο, κήρυγμα μετανοίας και επιστροφής. Κάνεις άλλα από αυτά τα οποία σου είπα. Κάνεις διαφορετικά από αυτά που σε διέταξα. Επαναλαμβάνω, δεν σε απέστειλα για να μεσητεύεις υπέρ αυτών, δηλαδή αν πηγαίνεις να τους ακούς τι λένε και να άρχισε σε μένα να μου λες Κύριε συγχώρεσέ τους. Δεν θα τους συγχωρήσω, δεν θα τους ελεήσω, αλλά και εσύ είσαι παραβάτης στην εντολή μου. Δεν κάνεις αυτά που σου λέω. Εγώ σε προσκάλεσα για να σε αποστέλω να κηρύττεις και να προφητεύεις εναντίον αυτών. Θυμήσου τι σου είπα. Εγώ είμαι αυτός που σου λέω, σε έθεσα ως πόλην οχυράν, ως θύλην σιδηράν, ως τύχη χάλκινα, εναντίον πάσης της γης, εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων του Ιούδα, εναντίον των ιερέων του Ιούδα, εναντίον του λαού της γης. Και επειδή θα σε κατά πάντα εναντίον, θα σε πολεμήσουνε. Αλλά δεν θα μπορέσουν ποτέ να υπερισχύσουνε σε σένα, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου. Και εσύ αντί να κάνεις αυτό που σε διέταξα, γι' αυτό αγαπημένα μου αδέλφια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τι λέμε, τι κάνουμε, πού πηγαίνουμε. Εάν πράγματι είναι εντολή Θεού, αν πράγματι είναι διοίκηση Πνεύματος Αγίου, αν πράγματι είναι αυτό που θέλει ο Θεός να κάνουμε. Εάν σπέρνουμε στη σάρκα, που σημαίνει σπέρνω σε ό,τι εγώ νομίζω, έτσι έκανε ο Ιερεμίας, σπέρνω σε ό,τι εγώ θέλω, έτσι έκανε ο Ιερεμίας,
και σπέρνω σε ό,τι μ' αρέσει, τότε σπέρνεις τη σάρκα και θα θερήσεις φθορά. Εάν όμως σπέρνεις το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή δεν κάνεις ό,τι σ' αρέσει, ό,τι θέλεις, ό,τι νομίζεις, αλλά δίνεις μεγάλη προσοχή στις εντολές μου, στο λόγο μου, σε αυτό που σε σένα εντέλομαι, σε σένα λέω. Εάν δώσεις προσοχή, όχι σε αυτά που νομίζεις εσύ, αλλά σε αυτά τα οποία εγώ σου λέω, εάν δηλαδή μετανοήσεις και επιστρέψεις από την αποστολή που μόνος σου πήρες στην αποστολή που εγώ σου έδωσα, είναι πάρα πολύ λεπτό σημείο, αγαπημένα μου αδέλφια, αλλά και πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Για να απολαμβάνεις την ευλογία του Θεού, όπως θα δούμε παρακάτω. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και θα σας πω και πραγματικά το αίτημα. Θέλουμε ο Θεός να μας χαρίζει ότα πεπαιδευμένων. Από ποιον? Από τον Ιησού Χριστό, δια Πνεύματος Αγίου. Όταν ακούμε τη φωνή τη δική Του, όχι να ακούμε τη φωνή της καρδιάς μας ή των ανθρώπων, που είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Ακούς τι λένε οι άνθρωποι και δημιουργείται μια πεποίθηση στην καρδιά σου. Δεν θα σε ευλογήσει ο Θεός. Θα εξητάς και δεν θα λαμβάνεις. Θα πλησιάζεις το Θεό αλλά δεν θα ανταποκρίνεται. Εάν όμως ζητάμε να μας δίνει ο Θεός όταν πεπαιδευμένων, ώστε πραγματικά να μας μιλάει ο Θεός και να ακούμε το θέλημά Του, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Τότε η κατάρα γίνεται ευλογία. Γιατί αλλιώς χωρίς να το καταλάβουμε θα είμαστε σε κατάρα. Και για να μην πω τη λέξη κατάρα που είναι πολύ βαριά, και δεν θα είμαστε ποτέ, αυτή είναι η αλήθεια, θα είμαστε σε ταλαιπωρία, θα είμαστε σε παιδεία. Θα είμαστε σε βαριά διδασκαλία από το Θεό, μέχρι να καταλάβουμε. Πόσο ωραίο όμως είναι σήμερα, σήμερα που ακούμε το Λόγο του Θεού αυτόν, να σκεφτούμε και να πούμε, λες να τα έχω κάνει μουσκέμα στη ζωή μου, λες άλλα να μου λέει ο Θεός και άλλα να κάνω εγώ, και το πιο σωστό, λες αλλού να με στέλνει ο Θεός και αλλού να πηγαίνω εγώ, άλλα να μου λέει ο Θεός να λέω και άλλα να λέω εγώ, άλλα να με διατάσει ο Θεός να κάνω και άλλα να κάνω εγώ. Κύριε, δώσε μου ότα πεπαιδευμένων, και αν μου δώσεις ότα πεπαιδευμένων, τότε δώσε μου και γλώσσα πεπαιδευμένου. Ότα πεπαιδευμένων, γλώσσα πεπαιδευμένου, ώστε να ακούω, να γνωρίζω το θέλημά σου, όχι να νομίζω. Έχω γνώμη, αυτή είναι η αλήθεια, εγώ ξέρω. Άσε που μου το είπε και αυτός και εκείνος και ο άλλος. Όχι. Εδώ μιλάμε για προσωπική εντολή, προσωπική σχέση σου με τον Χριστό. Δεν είσαι δούλος ανθρώπων να σου λένε τι θα κάνεις, ούτε απεσταλμένος ανθρώπων. Είσαι, ερωτηματικό, δούλος Χριστού. Είσαι. Είσαι σίγουρος ότι είσαι? Εάν είσαι δούλος Χριστού, τότε ο Χριστός λέει για σένα. Εάν κάνεις τώρα που είσαι δούλος μου ό,τι εγώ εντέλομαι σε σένα, τότε δεν σε λέω πλέον δούλο μου, θα σε λέω φίλο μου. Είναι το μυστικό για να δημιουργήσουμε αυτήν την υπέροχη σχέση φίλου προς φίλων με τον Χριστό. Ποτέ δεν θα γίνει φίλος του Χριστού ο Ιερεμίας, εφόσον συνεχίζει αυτή την τακτική που είναι έξω από την εντολή του. Αυτός προσεύχεται υπέρ του λαού. Ο Θεός του είπε θα κηρύττεις εναντίον του λαού. Τα μπέρδεψε.
και αρχίζει και αγανακτεί. Έως πότε, Κύριε, ο πόνος μου θα είναι παντοτινός, η πληγή μου ανίατος, δεν θα με θεραπεύσεις? Όχι, του λέει ο Θεός, δεν θα σε θεραπεύσω. Εάν όμως καταλάβεις και επιστρέψεις ότι εγώ δεν σε στέλνω υπέρ του λαού, ούτε σε στέλνω να τους ακούς και να έρχεσαι να μου λες τι σου λένε, εγώ σε στέλνω να έρχεσαι εγώ να σου λέω τι θα πας να τους πεις, όχι αυτοί να σου λένε τι να έρθεις εμένα να μου πεις. Εγώ τα ξέρω, αυτά που λένε τα ξέρω, τα ακούω πολύ καλά, δεν χρειάζεται να έρθεις να μου τα πεις. Αυτά που εγώ θέλω να σου πω εσύ δεν ξέρεις, και αυτά που εγώ θέλω να σου πω εναντίον αυτών εσύ δεν ξέρεις και πρέπει να έρθεις να σου πω. Εάν λοιπόν επιστρέψεις και καταλάβεις το φοβερό λάθος σου, τότε εγώ πάλι θα σε αποκαταστήσω, πάλι θα σε θέσω σε θέση υψηλή, θα σε θέσω εκεί για την οποία, σε αυτή τη θέση για την οποία σε προσκάλεσα. Προφήτη στα έθνη σε κατέστησα, να κηρύττεις εναντίον πάντων, και σε κατέστησα να είσαι πόλη σοχυρά, στήλη σιδηρά και τύχη χάλκινα. Τώρα τι είσαι? Τίποτα. Εγώ όμως δεν σε κάλεσα να είσαι τίποτα. Εγώ σε προσκάλεσα να είσαι πόλη οχυρά, στήλη σιδηρά, τύχη χάλκινα, εάν κηρύττεις εναντίον. Εάν λοιπόν καταλάβεις, επιστρέψεις, εγώ τότε θα σε αποκαταστήσω και τότε θα είσαι ενώπιόν μου. Θα σε δέχομαι κοντά μου για να σου μιλάω. Θα σε δέχομαι κοντά μου γιατί έρχεσαι να μ' ακούσεις. Φοβερό το μήνυμα, αδερφοί, σήμερα. Ο Θεός μας προσκαλεί να τον ακούμε, όχι να του λέμε. Να τον ρωτάμε, όχι να τον διατάζουμε. Και αν αποχωρήσεις το τίμιον από το αχρίο, ποιο είναι το τίμιον? Οι βουλές μου. Ποιο είναι το αχρίον? Οι βουλές σου. Ποιο είναι το τίμιον? Η οδή μου. Ποιο είναι το αχρίον? Η οδή σου. Αν μπορείς και ξεχωρίσεις το τίμιον από τον αχρίον, τις βουλές μου από τις βουλές σου και τα σοδούς μου από τα σοδούς σου, τότε θα είσαι σαν το δικό μου στόμα. Τότε δεν θα μιλάς εσύ, θα μιλάω εγώ με το στόμα σου. Αλλά πρόσεξε, όταν θα μιλάς εσύ εναντίον αυτών, αυτοί πρέπει να επιστρέψουν σε σένα. Αυτός είναι ο στόχος σου, αυτή είναι η αποστολή σου. Αυτοί να επιστρέψουν σε σένα και όχι εσύ να επιστρέψεις σε αυτούς. Αυτοί να έρθουν σε σένα να τους λες εναντίον και όχι να πηγαίνεις εσύ σε αυτούς να σου λένε εναντίον. Και τότε και μόνο τότε θα σε κάνω προς τούτον των λαών οχυρών χαλκούν τείχος. Δεν απέφτεις με τίποτα. Όλοι θα έρχονται εναντίον σου και όλοι θα πέφτουν. Δεν, κανείς δεν θα μπορέσει να υπερισχύσει εναντίον σου. Πολλοί θα είναι εναντίον σου. Θα λένε και αυτός θα λέει και εκείνος θα λέει και εκείνος θα λέει και εκείνος θα λέει. Μη φοβάσαι εσύ. Όλοι θα λένε, εφόσον κηρύττεις εναντίον τους, εφόσον κηρύττεις αυτά τα οποία σου λέω, όλοι θα είναι εναντίον σου. Αυτή είναι η τύχη, η μοίρα του δούλου του Θεού, αλλά του πιστού, του φρόνιμου και του αγαθού. Αυτή είναι η μοίρα και η τύχη του φίλου του Χριστού. Θα λες αυτά που σου λέω και αυτοί θα είναι εναντίον σου. Ας τους να λένε ό,τι θέλουνε. Μη φοβάσαι. Εγώ θα είμαι μαζί σου, θα είσαι χαλκούν τείχος. Δεν θα σ' αγγίζουνε. Εγώ θα σε ελευθερώνω. Εγώ θα σε ευλογώ. Και εγώ θα είμαι αυτός που θα προπορεύω στη ζωή σου. Κατάλαβες, Ιερεμία? Και τότε ο Ιερεμίας κατάλαβε. Κατάλαβε πολλά. Κατάλαβε το λάθος του. Πόσο σοβαρό είναι να καταλαβαίνουμε τα λάθη μας. Κατάλαβε τα λάθη του. Πω, τι έκανα.
άλλαξα το θέλημα του Θεού και το έκανα θέλημα δικό μου. Έκανα αυτό που εγώ νόμιζα και δεν έκανα αυτό που ο Θεός εντέλεται. Μετανοώ, επιστρέφω. Από εδώ και πέρα θα σας το στόμα μου. Μη φοβάσαι πια. Θα λες, αλλά όχι εσύ, εγώ θα λέω. Ό,τι λες θα γίνεται. Ό,τι κάνεις θα ευλογείται. Όπου πηγαίνεις θα δοξάζεται το όνομά μου. Γιατί θα είσαι ο απεσταλμένος μου, ο δούλος μου, και αν τα καταφέρεις θα είσαι και ο φίλος μου. Ας δούμε τώρα έναν άλλον. Διώχτη, βλάσφημο και υβριστή, το Σαούλ, ο οποίος ήταν, όπως ο ίδιος ομολογεί, τέλειος κατά τον νόμο, αψεγάδιαστος, διώκτης της Εκκλησίας, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά 8 ημερών περιτετμημένος, τέλειος. Αλλά δεν ήταν σαν το στόμα του Κύριου, ήταν σαν το στόμα των Ιουδαίων, σαν το στόμα των Φαρισαίων. Έλεγε ότι του έλεγαν. Ο Κύριος όμως γνώριζε την καρδιά του. Τον επισκέφθηκε. Τον ταπείνωσε. Γιατί αυτή η δόξα που είχε πάρει, οι επιτυχίες που είχε στη ζωή του, τον είχαν κάνει τόσο υπερήφανο που δεν μπορούσε να καταλάβει την αλήθεια. Έπρεπε να τον ταπεινώσει κάποιος, όπως τον Ιερεμία τον ταπείνωσε ο Θεός, έτσι και τον Σαούλ θα τον ταπεινώσει ο Χριστός. Γιατί πρέπει να του δώσει ό,τι απεπαιδευμένον, να ακούει τη φωνή του. Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Ακούει. Ποιος είσαι εσύ, Κύριε, τον οποίον εγώ διώκω? Εγώ διώκω αυτούς τους αιρετικούς, αυτούς που πάνε καταστρέψουν τη θρησκεία μας, τον νόμο, τον Μωυσή. Ποιος εσύ, Κύριε, που εγώ διώκω? Εγώ είμαι ο Ιησούς. Για σκεφτείτε, αδερφοί. Εδίωκε τον Ιησού και σκέφτομαι κι εγώ. Μήπως κάποιες φορές κι εγώ διώκω τον Ιησού με το να κάνω αυτό που νομίζω? Σκληρών εναλλακτήρις προς κέντρα. Θα πληγώνεσαι. Όσο κλωτσάς καρφιά, τόσο θα πληγώνεσαι. Μέχρι να καταλάβεις. Μέχρι να καταλάβεις το λάθος σου. Μέχρι να γνωρίσεις τη φωνή μου. Τι θέλεις να κάνω, Κύριε? Πήγαινε και θα σου λαλυθεί. Και ποιος στέλνει? Δεν στέλνει τον Πέτρο, τον Απόστολο. Δεν στέλνει τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη. Ένα μαθητή, τον Ανανία, από τη Δαμασκό. Θα τολμούσα να πω τον πιο ασήμαντο. Δεν τον ξαναβλέπουμε στη γραφή. Και του λέει, πήγαινε να προσευχηθείς, θα αναγεννηθεί, θα βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, θα αναβλέψει και κοίταξε να βαφτιστεί και στο νερό. Και ο Ανανίας έχει αντίρρηση. Ο άνθρωπος έχει αντίρρηση στο Λόγο του Θεού. Όχι, Κύριε, τι λες τώρα? Αυτός είναι διώκτης, αυτός είναι φοβερός. Πήγαινε, είναι σκεύος εκλογής μου, κατάλαβες, Ανανία? Και ο Ανανίας τι είπα? Μην, Κύριε, κατάλαβα. Πηγαίνει και βλέπει έναν άνθρωπο γονατιστό τρεις μέρες και τρεις νύχτες, χωρίς να έχει φάει και χωρίς να πει, να προσεύχεται. Σαούλ, αδελφέ μου, ο Κύριος με απέστειλε, που σου αποκαλύφθηκε στο δρόμο. Να προσευχηθώ, θα αναβλέψεις, θα αναγεννηθείς και θα σε βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Σκεφτείτε, όταν έγιναν όλα αυτά, πόσο αγάπησε ο Σαούλ τον Ανανία και πόσο ο Ανανίας τον Σαούλ. Και οι δυο μπήκανε στο θέλημα του Θεού. Βέβαια, τσαντρίσου σου τσίχε ο Παύλος. Θα πάω να κηρύξω στη Δαμασκό? Όχι, πήγαινε στην Αραβία 3 χρόνια. Πρέπει να σε διδάξω αυτά τα οποία θα κηρύττεις. Δεν θα λες εσύ αυτά που θέλεις, ούτε αυτά που νομίζεις, ούτε αυτά που έχεις σπουδάσει. Εγώ θα σου πω τι θα κηρύττεις. Εγώ θα σε διδάξω. Εγώ είμαι ο δάσκαλος. Εσύ πρέπει να γίνεις μαθητής. Μα εγώ είμαι θεολόγος. Μαθητής πρέπει να γίνεις. Πήγε. Γυρίζει, λέει, τώρα θα πάω να κηρύξω στα Ιεροσόλυμα.
Όχι, θα σε θανατώσουνε. Κύριε, πάλι αντίρρηση. Σαν τον Ιερεμία, αντίρρηση. Όποιο εγώ θα μιλήσω, όλοι με ξέρουν, θα πιστέψουνε. Θα σε κυνηγήσουνε, φύγε. Και λίγο πριν τον συλλάβουν να τον σκοτώσουν, τον φυγάδευσαν οι αδερφοί στην Ταρσό. 4 χρόνια. Τώρα έμαθε εκεί, περιμένω τώρα. Περιμένω. Περιμένω τον Κύριο. Δεν βιάζομαι. Δεν λέω, δεν θέλω, δεν νομίζω. Περιμένω. Και έρχεται ο Βαρνάβας. Έρχεται ο Βαρνάβας και του λέει πάμε στην Αντιόχεια. Κατάλαβε, ο Κύριος τον προσκαλεί. Πήγανε στην Αντιόχεια. Εκεί η ευλογία. Διδαχή των Αποστόλων, κλάση του Άρτου, εκκλησιαστική εμπειρία. 1 χρόνο έκατσε εκεί. Εκεί τον πήγε ο Θεός μέχρι τρίτου ουρανού. Το αποκάλυψε μυστήρια ανεκλάλητα στους ανθρώπους που δεν συγχωρούνται να λαλυθούν. Και αφού τελειώνει ο χρόνος, λέει χωρίσατε σε με τον Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο που εγώ έχω ετοιμάσει. Και τους αποστέλει. Τελειώνει η πρώτη αποστολή. Γυρίζουν πίσω. Εκεί στην Αντιόχεια έχουν στείλει τα Ιεροσόλυμα, τον Ιούδα και το Σίλα, προφήτες να ενισχύσουν το λαό, επειδή κάποιοι ψευδοδιδάσκαλοι τους κήρυταν διδασκαλίες νόμου. Αν δεν περιτέμνεστε, δεν θα σωθείτε. Όταν ολοκληρώθηκε η ερμηνεία και η εξήγηση και η αποστολή τους στην Αντιόχεια, ο Ιούδας φεύγει. Στο Σίλα εφάνει εύλογο να κάτσει. Γιατί? Από εδώ και πέρα μπαίνει αυτό που λέμε η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί έκατσε ο Ιούδας? Γιατί του εφάνει εύλογον. Και γιατί του εφάνει εύλογον? Γιατί το είπε ο Θεός. Ο Βαρνάβας αγριεύει, θέλω τον Μάρκο. Όχι. Και σηκώνεται και φεύγει. Και εξαφανίστηκε από το έργο του Θεού. Δεν λέω ότι χάθηκε προς Θεού. Εξαφανίστηκε από το έργο του Θεού. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην Καινή Διαθήκη. Τώρα με οδηγία Πνεύματος Αγίου. Ο Παύλος εκλέγει το Σίλα και περνάνε και από τη Δέρβη και από τα Λύστρα, βρίσκουν και τον Τιμόθεο μαζί. 3 τώρα. Θα πάμε στην Ασία να κηρύξουμε. Ωραία περιοχή. Όχι στην Ασία, λέει ο Θεός. Μα αυτό νομίζω, αυτό ξέρω. Όχι αυτό που ξέρεις. Αυτό που θα σου πω εγώ. Δεν ξέρεις τίποτα. Εγώ πού έχω τα πάντα έτοιμα για να σε ευλογήσω? Στους Φιλίππους, στην Ελλάδα. Στην Ασία μετά θα τα ετοιμάσω όλα. Και με απόλυτη οδηγία, αφού βρέθηκαν στο απόλυτο αδιέξοδο στην Τροάδα, περάσανε στους Φιλίππους. Στους Φιλίππους, ευλογία. Σπέρνουνε στο πνεύμα, θερίζουνε ζωή αιώνιο σε όλους όπου περνάνε. Σώθηκε η Λιδία, σώθηκε η Δούλη με πνεύμα πίθωνο, σώθηκε ο δεσμοφύλακας. Φεύγουν από την... λίγο έκατσαν, τους δίρανε. Τους φυλακίσανε, τους διώξανε, πάνε στην Θεσσαλονίκη. Και εκεί το ίδιο, σώζονται. Ο Κύριος τους έστειλε στη Θεσσαλονίκη. Για λίγο. Τους διώχνουνε, ο Κύριος τους στέλνει στη Βέρεια, για λίγο. Τους διώχνουνε, ο Κύριος τους στέλνει στην Αθήνα για λίγο. Τώρα όμως ήρθε η αποστολή τους. Τώρα θα πάτε στην Κόρινθο. Εκεί στην Κόρινθο τα έχει όλα έτοιμα ο Θεός. Έχει τον Ακύλα και την Πρίσκυλα. Τους φιλοξενούνε. Πηγαίνουνε στη συναγωγή. Κηρύττουν το Λόγο του Θεού, εναντιούνται οι Ιουδαίοι, θυμώνουν οι Ιουδαίοι εναντίον του Παύλου και του Σίλα, αλλά έρχεται ο Κύριος τώρα να του πει αυτό που δεν του είπε ούτε στους Φιλίππους, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στη Βέρεια, ούτε στην Αθήνα. Παύλο, μη φοβάσαι, μη σταματάς να μιλάς, εδώ κάτσε. Δεν θα σ' αγγίξουνε. Μη φοβάσαι τίποτα, γιατί εγώ εδώ στην Κόρινθο έχω πολύ λαό. Κάνε αυτό που σου λέω και θα δεις
τη χάρη μου, το έλεος μου και την καρποφορία σου, την οποία εγώ θα σου δώσω. Το δέντρο φαίνεται από τον καρπό. Έχεις καλό καρπό, μη φοβάσαι. Σου εδόθησαν 5 δινάρια, θα κάνεις άλλα 5. Ή όχι, ή κανένα, ή τίποτα. Σου εδόθησαν 2 δινάρια, θα κάνεις άλλα 2, ή όχι. Σου εδόθη 1 δινάριο, θα κάνεις άλλο 1. Όχι, πάρ' το και αυτό που έχει. Και δώσου σε αυτόν που έχει τα πολλά. Μα Κύριε Θεέ μου, εσύ με απέστειλες στους Φιλίππους για λίγο. Εσύ με απέστειλες στη Θεσσαλονίκη για λίγο. Εσύ με απέστειλες στη Βέρεια για πιο λίγο. Εσύ με απέστειλες στην Αθήνα για πιο λίγο ακόμη. Εσύ με απέστειλες στην Κόρινθο, εδώ θα κάτσεις. Πόσο σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, είναι να πηγαίνεις να κάθεσαι εκεί που σου λέει ο Χριστός. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Να πηγαίνεις εκεί που σε διατάζει ο Χριστός. Ξέρετε τι έγινε? Φοβερά πράγματα έγιναν στην Κόρινθο. Γιατί τα έχει όλα έτοιμα ο Θεός. Επαναλαμβάνω, Ακύλας και Πρίσκυλα εκεί. Τον περιμένουνε. Είναι ομότεχνη και βρίσκει δουλειά και αυτός μαζί με αυτούς. Σκηνοποιός. Πηγαίνει στη συναγωγή των κάθε Σάββατο των Ιουδαίων. Εκεί ήλθανε και από τη Μακεδονία ο Σίλας ο Τιμόθεος και έγιναν πάλι 3. Προσέξτε αδερφοί, 3 συγχώρεσε με Θεέ μου, 3 ανθρωπάκια ήταν στα μάτια των ανθρώπων. Τίποτα. Καμία ισχύ, καμία εξουσία, καμία δύναμη. Για τους Έλληνες, είτε στους Φιλίππους, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στη Βέρεια, είτε στην Αθήνα. 3 ανθρωπάκια, 3, που λέγανε διάφορα πράγματα. Μάλιστα στην Αθήνα υπήρχαν οι επικούριοι και οι στοικοί. Οι επικούριοι ήταν οι ληστές, δεν πίστευαν σε κανέναν Θεό. Οι στοικοί ήταν πανθεϊστές, πιστεύανε σε πολλούς θεούς. Όλοι οι θεοί, θεοί είναι. Και άρχισε να τους μιλάει για έναν Θεό, τον Δημιουργό της Γης. Τον ακούσανε, τον περιφρονήσανε. Έλα μας τα ξαναπείς. Άκου Ανάσταση νεκρών, άκου Ιησούς Χριστός θα κρίνει ζώντες και νεκρούς. Τέλειωσε. Φύγε Παύλο. Τώρα θα πάει εκεί που ο Θεός θα τον στείλει για να μείνει. Πόσο καιρό, 1,5 χρόνο. Σ' άλλες 1 μέρα, 2 μέρες, 5 μέρες, 1 εβδομάδα. Στους Φιλίππους έφαγε και το ξύλο της χρονιάς του, αλλά βέβαια εκεί απόλαυσε και το μεγαλείο του Θεού όταν μέσα στη φυλακή δόξαζαν το Θεό, Σίλας και ο Παύλος. Όχι ο Τιμόθεος, ήταν μικρός, δεν το επέτρεψε ο Θεός, δεν θα άντεχε. Και αυτό μου το έδειξε ο Θεός εχθές το βράδυ. Και ήτανε δεμένος μαζί με το Σίλα στο ξύλο. Και ξαφνικά, το ζήσα σας λέω, σεισμός φοβερός. Συνταράχθηκαν τα θεμέλια της φυλακής, του δεσμοτηρίου. Και κάνει έτσι και βλέπουν τα δεσμά έχουν σπάσει. Κοιτάει τα πόδια, τα δεσμά έχουν σπάσει. Κοιτάει την πόρτα ανοιχτή. Μα τι σεισμός είναι αυτός? Τι έγινε? Φανταστείτε έκπληξη. Ένα σεισμός θα πέσει ο γη, θα μας σκοτώσει η φυλακή. Αυτός είναι ο σεισμός που κάνει ο Κύριος. Θα σύσω άπαξ έτη, μία φορά ακόμη δεν θα υπάρχει άλλη. Όχι μόνο τη γη και τον ουρανό. Γιατί πρέπει να πέσουν τα σαλευόμενα. Ποια ήταν τα σαλευόμενα? Τα δεσμά τους. Και να μείνουν τα μη σαλευόμενα. Ποια ήταν? Ο Σίλας και ο Παύλος. Γιατί έχουν δουλειά. Έρχεται ο δεσμοφύλακας. Πω, πω, φύγανε. Ανοιχτές οι πόρτες όλες. Τώρα θα κάνω. Θα με σκοτώσουνε. Καλύτερα σκοτωθώ μόνος μου. Και έκραξε ο Παύλος. Μη το κάνεις αυτό. Εδώ είμαστε όλοι. Ποιος θα ανάγκαζε
το δεσμοφύλακα να πει στον Παύλο τι να κάνω για να σωθώ. Μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός, όταν ο Παύλος έκανε ακριβώς αυτά που του λέγει ο Κύριος. Δεν πήγαινε όπου ήθελε αυτός, πήγαινε όπου το έλεγε ο Θεός. Δεν έλεγε ότι ήθελε αυτός, έλεγε ότι του λέγει ο Θεός. Απόλυτη οδηγία Πνεύματος Αγίου. Δεν περπατάει κάτω, δεν ζει κάτω το Πνεύμα, περπατάει κάτω το Πνεύμα. Τι να κάνω, Κύριε, να σωθώ? Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο οίκος. Εκείνη τη στιγμή, άρχοντας, ξέρετε, θα πει διοικητής των φυλακών της μεγάλης πόλης των Φιλίππων, άρχοντας, διοικητής στρατιωτικός. Τι να κάνω, Κύριε, για να σωθώ? Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Μέσα σε αυτό που είδε, πίστεψε. Και βαφτίστηκε και αυτός και όλη του οικογένεια. Και φωνάζει τα ανθρωπάκια, συγχώρεσέ με, Κύριε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Τον Σίλα και τον Παύλο, τους πλένει τις πληγές, τους καθαρίζει, στρώνει τραπέζι και εφράνθησαν άπαντες πανικοί. Μα γίνεται αυτό? Μέσα σε μια ώρα να σωθεί ο δεσμοφύλακας και ο οίκος του? Βέβαια, με τέτοιο πράγμα που κάνει ο Θεός. Τώρα όμως στην Κόρινθο είναι άλλο το σχέδιο του Θεού. Εδώ είναι πιο σοβαρά τα πράγματα. Τώρα οι Ιουδαίοι αντιστέκονται, εναντιούν τον, βλασφημούσαν τον Παύλο. Και ο Παύλος, εκτινάξα στα ημάτια αυτού, είπε προς αυτούς: το αίμα σας επί την κεφαλή σας, εγώ είμαι καθαρός, από εδώ και στο εξής θα πάω στα έθνη. Και μετά βάσε εκείθεν ήλθε στην οικία την ως ονομαζομένου Υιούς του, ο οποίος εσέβεται τον Θεό και του οποίου η οικία ήτο δίπλα στη συναγωγή. Ο δε Κρίσπος ο αρχισυνάγωγος επίστευσε στον Κύριο. Αρχισυνάγωγος, δίπλα στο σπίτι, κήρυγμα Ευαγγελίου, και πιστεύει στον Κύριο ο αρχισυνάγωγος. Και πολλοί εκ των Κορινθίων άκουγαν το Λόγο του Θεού και έχουν ξεσηκωθεί όλοι. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι ποιοι έχουν ξεσηκωθεί, εκείνο που έχει σημασία είναι τι λέει ο Θεός. Αυτό έχει σημασία. Και την ίδια νύχτα τον επισκέφτεται ο Θεός. Να του δώσει συγκεκριμένη οδηγία. Παύλο, εδώ δεν σε έφερα για λίγες μέρες. Εδώ σε έφερα να μιλάς, να μη σιωπείς, μέχρι να έρθει πραγματικά η ευλογία και η σωτηρία των ανθρώπων. Έχω πολύ λαό εδώ. Μείνε, κήρυτε, συνέχιζε, μίλα. Μη διστάζεις, μη σταματάς, μίλα, κήρυτε, κήρυτε, κήρυτε. Έρχονται όμως και οι άλλοι. Ο Γαλλίων ήταν ανθύπατος. Οι Ιουδαίοι τον ξεσηκώνουν. Εναντίον του Παύλου και του Σίλα. Αυτός ο άνθρωπος πείθει τους ανθρώπους να λατρεύουν το Θεό και να μην υποτάσσονται στον νόμο των Ρωμαίων. Ούτε στον νόμο του Θεού. Όμως ο Θεός έχει ενεργήσει, ότι έχει μιλήσει, έχει αποκαλύψει ότι εγώ θα κάνω μεγαλεία στην Κόρινθο. Μη φοβάσαι εσύ, κανένας δεν έχει αγγίξει. Μα δεν είδες, ξεσηκώθηκαν όλοι. Μη φοβάσαι. Αυτό είναι το μυστικό, αδερφοί. Μη φοβάσαι. Αν ο Θεός είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Αλλά για να είναι ο Θεός μαζί σου, πρέπει εσύ να είσαι μαζί με το Θεό. Θυμηθείτε τον Ιερεμία. Ξεκίνησε ο Θεός να ήταν μαζί του και ο Ιερεμίας με το Θεό. Κατάντησε ο Ιερεμίας να μην είναι με το Θεό, αλλά ούτε και ο Θεός με τον Ιερεμία. Πρέπει τώρα να επανέλθουνε, πρέπει να επιστρέψουνε. Και επέστρεψε ο Ιερεμίας. Ο Βαρνάβας δεν επέστρεψε. Μη φοβάσαι, κανένας δεν θα σε αγγίξει. Μα δεν τους βλέπεις όλους αυτούς? Αν ο Θεός έχει πει, ποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει αντίθετα πράγματα? Και ενώ τον κατηγορούσαν, ο Γαλλίων, ο ανθύπατος της Αχαΐας, τόπ της Αχαΐας, λέγει: εάν μεν ήταν αδίκημα ή λαδιούγημα πονηρό ο Ιουδαίοι, ευλόγως θα σας υπέφερα.
Εάν δεν είναι ζήτημα περί λέξεων και ονομάτων δια του νόμου σας, θεωρήσατε εσείς εγώ δεν γίνομαι κριτής αυτών. Και τους έδιωξε. Και τώρα γίνεται ένα φοβερό θαύμα. Να το δούμε. Πιάσαντες δε πάντες οι Έλληνες το σωσθένη τον αρχισυνάγωγο, όχι τον Κρίσπο που πίστεψε, τον αρχισυνάγωγο που ήταν ενάντιος και εχθρός του Παύλου. Πιάσαντες οι Έλληνες τον σωσθένη τον αρχισυνάγωγο, τον έτυπτον έμπροσθεν του δικαστηρίου και καθόλου δεν έμελε γι' αυτόν τον Γαλλίωνα. Αλλά μετά από το ξύλο και από ό,τι συνέβη στο σωσθένη, ο Κύριος κάνει θαύμα και σώζει και το σωσθένη. Δόξα στον Θεό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του που στέλνει από τους στούγιους στην Κόρινθο: «Παύλος προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και σωσθένης ο αδερφός προς την Εκκλησία του Θεού την ούσα εν Κορίνθο». Αγαπημένα μου αδέλφια, η αλήθεια είναι ότι η καιρή είναι κακή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αμαρτία πολύ, ανομία πολύ. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές φωνές δίπλα μας. Άνθρωποι λένε πολλά και διάφορα. Ακόμη και αδερφοί. Και μικροί και μεγάλοι. Διάφορα λένε. Εσύ μιλες. Εσύ μιλες. Εσύ να ακούς. Ποιον, το Χριστό. Πρόσεχε τι λες. Ποιον ακούς και τι λες. Ο Ιερεμίας άκουγε το λαό και έλεγε. Ο Βαρνάβας άκουγε τον ανιψιό του τον Μάρκο και έκανε. Ο Ιερεμίας μετανόησε και ο Θεός τον ευλόγησε. Ο Παύλος εξητούσε την φωνή του Πνεύματος του Αγίου και ο Θεός τον χρησιμοποίησε και του δίνε καρπό πολύ. Ο καρπός του έμενε εις δόξαν και έπαινον Θεού. Το ερώτημα όμως είναι εσύ τι κάνεις. Εσύ. Πρεσβύτερε, ποιμένα, διάκονε, αδελφέ, αδελφοί. Είναι γεγραμμένο ότι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θα εκχύω από του Πνεύματός μου του Αγίου για να προφητεύουνε. Προφητεύεις. Μιλάς δια Πνεύματος Αγίου. Λες αυτά που θέλει ο Θεός. Ή λες αυτά που θες εσύ. Ή λες αυτά που λένε αυτοί. Ή λες αυτά που λένε οι άλλοι. Τι κάνεις εσύ. Ανοίγεις το στόμα σου. Τι λες. Ανοίγεις τα αυτιά σου. Τι ακούς. Ο Θεός να μας δώσει όταν πεπαιδευμένον να ακούμε τη φωνή του Χριστού. Και γλώσσα πεπαιδευμένου να είναι το στόμα μας σαν το στόμα του Θεού. Ώστε ό,τι λέμε να είναι αφενός μεν το θέλημα του Θεού με τη χάρη του Χριστού, ιδιαιτέρως δε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί? Για να έχουμε καρπό καλό, καρπό πολύ και ο καρπός μας να μένει εις δόξαν και έπαινον Θεού. Γιατί? Γιατί τον καρπό δεν τον κερδίζεις εσύ. Ο Θεός χαρίζει καρπό. Ο Θεός θα σου χαρίσει καρπό καλό, καρπό πολύ. Και ο Θεός θα σου δίνει καρπό να μένει. Μόνο ο Θεός. Κανένας άλλος δεν δίνει καρπό. Άλλος παίρνει, άλλος φυτεύει, άλλος ποτίζει, αλλά ο Θεός αυξάνει. Ποιος σε αυξάνει. Ποιος σε αυξάνει. Για ρίξε μια ματιά γύρω σου, για ρίξε μια ματιά δίπλα σου, για ρίξε μια ματιά μέσα σου. Ποιος σε αυξάνει. Αυξάνεσαι μόνος σου. Έχασες το παιχνίδι. Σε αυξάνει ο Χριστός. Κέρδισε στην αιώνια ζωή. Αμήν.